Το Κυπριακό αποτελεί μία από τις μελανότερες σελίδες στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους. Τα λάθη πολλά από τις ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και από την άρνηση του Μακαρίου να ενωθεί με την Ελλάδα. Λάθη από το 1955 έως το 1974 που έδωσαν την ευκαιρία στον Ατύλλα να εισβάλλει στο νησί. Είναι η μοίρα της Μεγαλονήσου να υποφέρει από τον ζυγό κάποιου κατακτητή. Το 1571 η Κύπρος κατακτάται από τους Οθωμανούς. Το 1878 παραχωρείται στη Μεγάλη Βρετανία ως αντάλλαγμα της βοήθειας των Άγγλων προς τους Τούρκους έναντι της Ρωσίας. Το 1914 η Κύπρος προσαρτάται στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1954 η Ελλάδα ζητά την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Ο ΙΕ αρνείται. Το 1955 οι αντάρτες σε Όκα ξεσηκώνονται εναντίον των Βρετανών που υποφέρουν από τον στρατηγό Γρίβα. Αντίπεινα με βασανιστήρια και απαγωνισμούς. Το 1959 Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία καταλήγουν στις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Παραχωρείται ανεξαρτησία στην Κύπρο υπό την εγγύηση των τριών με δικαίωμα παρέμβασης εάν παραβιαστεί η συνταγματική τάξη. Το 1960 η Κύπρος ανεξαρτοποιείται στον ΟΗΕ. Το 1963 τα 13 σημεία του Μακάριου είναι η αρχή του κακού. Οι Τουρκοκύπροι εξοπλίζονται. Η Ελλάδα στέλνει μια μεραρχία 10.000 ανδρών. Το 1964 οι Αμερικανοί προτείνουν διχοτόμηση. Η Ελλάδα αντιδρά. Το 1966 Δεκέμβριος. Ελλάδα-Τουρκία υπογράφουν πρωτόκολλο με σχέδιο λύσης του Κυπριακού βασισμένο στην αρχή της Ένωσης με εμάς. Αντάλλαγμα στην Τουρκία η παραχώρηση βρετανικής βάσης Δεκέλειας. Οι συνομιλίες διακόπτονται. Οι Κύπροι αντιδρούν στο σχέδιο. 1974 15 Ιουλίου. Πραξικόπημα εναντίον του Εθνάρχη Μακαρίου. 20 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι εισβάλλουν. Το αίμα ρέει άφθονο. Οι βάρβαροι δολοφονούν, βιάζουν, απαγάγουν, καίνε, σκοτώνουν, ερημώνουν χωριά, βεβηλώνουν ορθόδοξους ναούς. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί άπραγη, επικροτώντας οι αθλειότητες των Τούρκων που σαν λυσσασμένα σκυλιά ξεσκίζουν ό,τι ελληνικό. Η ελληνική πολιτεία παρακολουθεί άπραγη. Η μετάβαση στην ομαλότητα αργεί περιέργως. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι η εισβολή ήταν μια ειρηνική επιχείρηση που αποκαθιστούσε την συνταγματική τάξη που είχε διασαλευθεί όταν μια ελληνική στρατιωτική ομάδα εκθρόνησε την κυπριακή κυβέρνηση. Η Τουρκία ισχυρίστηκε ότι έδρασε με βάση τους όρους της συνθήκης εγγύησης του 1960. Οι εισβολείς προσγειώθηκαν στην βόρεια ακτή του νησιού κοντά στην Κυρίνια. Κατά την διάρκεια κατάπαυσης πυρός που συμφωνήθηκε τρεις μέρες αργότερα, κατήχαν το 3% του κυπριακού εδάφους. 5.000 Ελληνοκύπροι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και στην Κύπρο ο Σαμψόν, που είχε αναλάβει καθήκοντα Προέδρου, παρέδωσε την εξουσία στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Κύπρου, Γλάφο Κληρίδη. Κατά την διάρκεια δύο ανεπισήμων διαβουλεύσεων Ελλάδος-Τουρκίας και Βρετανίας, καθώς και Ελληνοκυπρίων-Τουρκοκυπρίων, οι Τούρκοι ύπουλα επεκτείνουν τον έλεγχό τους. Στις 14 Αυγούστου, παρά το ότι συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις στην Γενέβη και βρίσκονταν κοντά στη συμφωνία, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει δεύτερο κύμα επιθέσεων με την δικαιολογία ότι αποκαθιστούν την συνταγματική τάξη. Οι Τούρκοι παίρνουν το τουριστικό διαμάντι, την Αμόχωστο και την Μόρφου. Το 37% της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και παραμένει έως σήμερα παρά την διεθνή κατακραυγή. Η επιχείρηση Ατύλλας, εμπνευστής της οποίας ήταν ο τότε πρωθυπουργός Ετσεβίτ, είχε πετύχει τον στόχο της. Ήταν ακριβώς το σχέδιο των Αμερικανών το 1965 που πρότειναν διχοτόμηση. 200.000 Κύπροι ξεριζώθηκαν, θυμίζοντας την καταστροφή της Σμύρνης και τους διωγμούς του 52 και 55. Πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Το 70% της οικονομικής δραστηριότητας ήταν υπό τουρκική κατοχή. Χιλιάδες Κύπροι έχασαν τη ζωή τους από τις κτηνοδίες των Τούρκων. 1619 Κύπροι αγνοούνται μέχρι σήμερα. Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει φραστικά το γεγονός, αλλά δεν ενεργεί. Μαρτυρίες τους φέρνουν να εκτελούνται στα βάθη της Ανατολίας, όταν άπικοι έρχονταν στην Μεγαλόνησο να ενισχύσουν τους Τουρκοκυπρίους. 500 ηλικιωμένοι Ελληνοκύπροι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι στα κατεχόμενα. Στην 1η Νοεμβρίου του 1974, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά από όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ανεξαρτησία της Κύπρου και να αποσυρθούν όλες οι ξένες δυνάμεις. Μάταια όμως. Τα αποτελέσματα της εισβολής τραγικά. 200.000 Κύπροι, το 1 τρίτο του πληθυσμού, πρόσφυγες. Αποτελούσαν το 80% των κατοίκων των κατεχομένων. Χιλιάδες αγνοούμενοι δεν γύρισαν στα σπίτια τους. 20.000 εγκλωβισμένοι τον Αύγουστο του 1974 τώρα φτάνουν μεταβίας στους 400, με ελάχιστους ακόμα μαρονίτες.
35.000 Τούρκοι στρατιώτες με οπλισμό τελευταίας τεχνολογίας φοβερίζουν και σκοτώνουν, ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Βόρεια Κύπρος είναι μία από τις πιο στρατιωτικοποιημένες ζώνες του κόσμου. Πάνω από 100.000 έπικοι έχουν μεταφερθεί, καταλαμβάνοντας σπίτια και περιουσίες Ελληνοκυπρίων, αλλοιώντας δημογραφικά την περιοχή. Το νησί παραμένει διχασμένο και οι πρόσφυγες δεν μπορούν να επισκεφτούν τις πατρογονικές τους εστίες. Το 1983 ανακηρύσσεται το ψευδοκράτος που μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει. Έκτοτε, πολύ μελάνη χύθηκε, αλλά τίποτα δεν προχώρησε. Η προκλητικότητα των Τούρκων συνεχίζεται. Οι πρόσφατες δολοφονίες δύο ηρών, του Ισάκ Ισάκ και του Σολομού Σολομού, απέδειξαν ότι οι γκρίζοι λύκοι συνεχίζουν το αποτρόπαιο έργο τους ανενόχλητοι. Οι μεγάλοι του κόσμου απλά τάζουν και δηλώνουν. Δεν αντιδρούν, δεν πιέζουν, δεν θέλουν να πιέσουν. Το συμφέρον τους είναι με την Τουρκία. Έχουν καταναλώσει δεκαετίες τώρα μιλώντας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Ένα καλωστημένο παραμύθι της χαλιμάς όπως αυτό της προσέγγισης Ελλάδος-Τουρκίας. Οι προσπάθειες που έγιναν για επίλυση, πολλές. Η λύση ήταν κοντά, αλλά ο Ντεκτάς με μια κλωτσιά έχινε το γάλα. Σεπτέμβριο του 1975, μεταπολίτευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρότειναν την Διζωνική Ομοσπονδία και μαζί με την Δυτική Γερμανία υπέδειξαν και μια συμβιβαστική τριζωνική λύση. Απρίλιο του 1975, διακοινωτικές συνομιλίες με ενδιάμεσο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κουρτ Βαλκάιμ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Φεβρουάριο του 1977, Μακάριος και Ντεκτάς συμφωνούν στην εφαρμογή τεσσάρων αρχών για την θεμελίωση ενός νέου κυπριακού κράτους ανεξάρτητου, δικοινοτικού και ομόσπονδου, με συνταγματικές υποχωρήσεις εκ μέρους της ελληνοκυπριακής πλευράς και εδαφικές εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αύγουστο του 1977, πεθαίνει ο Μακάριος. Μάιος του 1978, ο Υπουργός Γόρεν Κρίστοφερ δηλώνει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας: «Η διχοτόμηση είναι απαράδεκτη. Η Κύπρος πρέπει να είναι ομοσπονδία με δύο ζώνες». Νοέμβριο του 1978 παρουσιάζεται πλαίσιο 12 σημείων για την λύση του Κυπριακού από τις ΗΠΑ, την Βρετανία και τον Καναδά. Στην ουσία πρόκειται για την πρόταση του Αμερικανού μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς που υπαγορεύει λύση συνομοσπονδίας με πλήρη ισοτιμία των δύο πλευρών. Η λύση του Κυπριακού μεταφέρεται εκτός Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ υπονομεύεται και η ιδέα της χαλαρής συνομοσπονδίας μπαίνει επισήμως στο τραπέζι. Μάιο του 1979. Συμφωνία Κυπριανού Ντεκτάς υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Βάση η συμφωνία Μακαρίου Ντεκτάς. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Νοέμβριο του 1983. Ανακήρυξη των κατεχομένων σε ανεξάρτητο κράτος, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από Τουρκία επισήμως, αλλά και καθίσταται ανεκτό από την διεθνή κοινότητα, ενώ υποστηρίζεται φανερά από τις ΗΠΑ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απλώς καταδικάζει. Ιανουάριος του 1985. Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη. Το πλαίσιο της συμφωνίας που παρουσίαζε ο Ντεκουεγιάρ βασιζόταν στις προηγούμενες συμφωνίες Μακάριου Ντεκτάς 1977, Κυπριανού Ντεκτάς το 1979 και στα βασικά σημεία των προτάσεων Νίμιτς του 1978. Δεν ικανοποίησε την κυπριακή κυβέρνηση γιατί άφηνε ανοιχτό το θέμα της αποχώρησης των στρατευμάτων κατοχής, της διεθνής εγγύησης και της τρεις ελευθερίες. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1989, νέες συνομιλίες Βασιλείου Ντεκτάς. Γίνονται 36 συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τον Ιούλιο του 1990 η Κύπρος υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ. Το ψευδοκράτος απαντά με προκλήσεις απειλώντας με επικισμό της αμοχώς του. Τον Ιούλιο του 1990 επίσης το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κύπρου. Τον Ιανουάριο του 1991 ο Αμερικανός πρόεδρος Μπους, έπειτα από συνάντηση με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Σαμαρά, δηλώνει ότι επιθυμεί λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1992 νέος διπλωματικός μαραθώνιος. Αλλεπάλληλες συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κύπρου Βασιλείου και τον Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο Ντεκτάς και συναντήσεις των δύο αντρών. Η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν δεσμεύεται για τίποτα. Νοέμβριο του 1992 ο ΟΗΕ με ψήφισμά του προτρέπει τις δύο πλευρές να δεσμευτούν για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Ντεκτάς απειλεί με παραίτηση. Κανένα μέτρο δεν εφαρμόζεται. Ιούλιο του 1995 πραγματοποιείται ο πρώτος κύκλος συνομιλιών στη Νέα Υόρκη. Αύγουστο του 1997 οι συνομιλίες στο Μοντρέ της Ελβετίας ναυαγούν. Το πρόσχημα του Ντεκτάς να μην προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ήταν η έναρξη των διαδικασιών ένταξης της Κύπρου.
Δεκέμβριος του 1998. Η ελληνική κυβέρνηση υποχωρεί από την απόφασή της για εγκατάσταση των πυράβλων S-300 στην Κύπρο, έπειτα από ασφικτικές αμερικανικές και τουρκικές πιέσεις. Ιούνιος του 1999. Με την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος, Τουρκίας και Αμερικής, Παπανδρέου Τζεμ και Ολμπράιτ, στη Νέα Υόρκη ανοίγει το κεφάλαιο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η οποία χτίστηκε στα ερείπια του Εγκέλαδου που έπληξε τις δύο χώρες. Νοέμβριος του 1999, ο Αμερικανός πρόεδρος Κλίντον δηλώνει, επισκεπτόμενος στην Αθήνα, ότι το status quo στην Κύπρο είναι απαράδεκτο. Δεκέμβριος του 1999, η Ελλάδα έρει το βέτο και η Τουρκία αναγνωρίζεται ως υποψήφια προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα κατά την Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι. Εξασφαλίζει διαπρόσκοπτη ενταξιακή πορεία της Κύπρου ανεξάρτητα από την επίλυση του πολιτικού της προβλήματος, με την πολλαπλά ερμηνεύσιμη υποσημείωση ότι θα συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες. Από τις 3 έως τις 14 του μήνα πραγματοποιεί το πρώτος γύρος των εκτουσύνεγγυς συνομιλιών στη Γενέβη, στιγματισμένος από τις προκλήσεις ντεκτάς που έθεσε όρους στον ΟΗΕ ακόμα και για τον τρόπο προσφώνησής του.